Ένα αίτημα φορέων και πολιτών ικανοποιείται μετά από χρόνια. Ο λόγο για οδικά έργα που αφορούν στην αποκατάσταση και βελτίωση των πεζοδρομίων κατά μήκο τη παλιά Εθνική Οδού Χανίων Κολυμβαρίου στο Δήμα Μάλε με Κολυμπάρι. Τη σχετική σύμβαση με προπολογισμό 4,36 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα Τρίτη και ιδίου πόρου τη Περιφέρεια Κρήτη υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη. Η μελέτη αυτή που έκανε ο Δήμο Πλατανιά, τον ελέγχθηκε από την Περιφέρεια. Και με χαρά σήμερα υπογράφεται ένα έργο προπολογισμού 4 360.000 ευρώ. Το οποίο αναφέρει να μένεται να αναπλέσει όλη την περιοχή. Μια πολύ σημαντική περιοχή για τα Χανιά. Θα έχουμε συν 12 χιλιόμετρα πεζοδρόμια πλέον επί τη ΠΕΟ. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Ξέρω ότι είναι μια περιοχή με μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Άρα θέλει και να υπάρχει ένα μεγάλο αριθμό ασφάλεια όλων αυτών των ανθρώπων. Φυσικά είναι και μια περιοχή όπου και οι συντοπίτε μα πλέον έχουν μόνιμε κατοικίε εκεί. Το έργο επισκευή και διαμόρφωση των πεζοδρομίων και πλευρικών διαμορφώσεων τη παλιά εθνική οδού αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση τη οδική ασφάλεια τη περιοχή που κάθε χρόνο φιλοξενεί και πολλού επισκέπτε, προστατεύοντα τι ιδιοκτησίε και πετυχαίνοντα την ασφαλή κίνηση των πεζών. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που περπατάει εκεί και έχει ανάγκη και αναψυχή αλλά και προστασία από τα ελεγχόμενα αυτοκίνητα. Κάθε χρόνο χιλιάδε άνθρωποι τιμούν από την περιοχή, έρχονται εκεί για να προλάβουν να, να διακοπέ και είναι χρήμα να κινδυνεύουν. Και ατυχήματα έχουν σημειωθεί και επικίνδυνα είναι διότι υπάρχει η ανάγκη του να υπάρχει η πρόσβαση προ την παραλία. Έτσι. Και σε συνένωση και με την τεχνική υπηρεσία τη περιφέρεια και την τεχνική υπηρεσία του Πλατανιά, θα δούμε και τα θέματα που αφορούν τα όρια ταχύτητα στο σύνολο τη παλιά εθνική οδού μέσα από μια μελέτη κυκλοφοριακή. Σημαντικό κομμάτι τη σύμβαση που υπεγράφει είναι και το ότι για πρώτη φορά εκμεταλλεύεται ένα μέρο από το χώρο του ιστορικού αεροδρομίου του Μάλεμε για πρώτη φορά ένα αίτημα του Δήμου, νομίζω και τη Περιφέρεια, γίνεται αποδεκτό. Ποιο, ότι μπαίνουμε στο ιστορικό αεροδρόμιο του Μάλεμ. Παίρνουμε έξι μέτρα από το αεροδρόμιο, δηλαδή βόρεια τη παλιά εθνική οδού που είμαστε σήμερα. Δημιουργούμε ένα ποδηλατόδρομο με μια διαδρομή που περνάει από την ιστορική μεταλλική γέφυρα του Ταβρονίτη. Ε, Συγχρόνω, αυτό έρχεται και ανακουφίζει αυτού που θέλουν να περπατήσουν όχι πάνω στον δρόμο, που και εκεί θα έχουμε πεζοδρόμιο, αλλά σε μια διαδρομή η οποία θα είναι προστατευόμενη με μπάρε από τον υφιστάμενο δρόμο. Και βέβαια είναι το πρώτο βήμα, εφόσον μπήκαμε στο αστικό αεροδρόμιο του Μάλεμε, να πάμε στο στρατηγικό μα στόχο, που δεν είναι άλλο, να πάρουμε το χώρο για να δημιουργήσουμε εκεί μια έκθεση σε ό,τι αφορά τα ιστορικά κοιμήλια τη Μάχη τη Κρήτη, αλλά βέβαια και ένα μουσείο το οποίο θα είναι ψηφιακή και εικονική πραγματικότητα. Το έργο τη Σύμβαση αφορά στην αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιματική αναβάθμιση, διεύρυνση, συμπλήρωση πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων, αντιμετώπιση φαινομένων χωρική ασυνέχεια και των επιμέρου υποδομών του κατά μήκο τη παλιά Εθνική Οδού Χανίων Κολυμβαρίου στο τμήμα Μάλεμε Κολυμπάρι, με αφετηρία ανατολικά το στρατόπεδο του Μάλεμε και με τέλο προ το Ιατρίο, μέσα στον οικισμό του Κολυμβαρίου και σε συνολικό μήκο 6.200 μέτρων.